Δεν είχα κανένα νου με το μέρος μου. Πατριωτική αριστερά. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Πώς είναι η επαφή σας έτσι με τον κόσμο τώρα που κινείστε, γιατί συνεχώς σας βλέπουμε ότι κινείστε στους ανθρώπους μέσα από τον κόσμο. Καλά, λογικό δεν είναι αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο μεγάλη έκπληξη για ανθρώπους που είναι στην πολιτική να περπατάνε μέσα στον κόσμο. Δεν είναι σύνηθες. Αυτονόητο. Το τι να πω, δεν ξέρω, δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά εννοεί... Λέτε να προσκαλέσουμε τον κύριο Μητσοτάκη να περπατήσουμε μαζί. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον για να δούμε τελικά ο κόσμος πώς θα αντιδράσει. Μπορώ να πάω σε όποια λαϊκή θέλει, όποιο πρωί θέλει, σε όποια πόλη της Ελλάδας θέλει. Με μεγάλη χαρά. Αυτό λοιπόν είναι μια πρόσκληση που κάνετε προς τον κύριο Μητσοτάκη. Πρόσκληση, πρόκληση. Τέλεια. Παρ' όλα αυτά, πώς αντιδράει ο κόσμος. Η ακρίβεια ανεβαίνει και ρίχνουμε κάτι μειώσει πάρα πολύ λίγες. Πώς σας φαίνεται. Καλημέρα. Τι πράγμα. Η ακρίβεια, λέω, είναι πάρα πολύ ψηλά και οι μειώσεις κάνουν ελάχιστες. Εσάς ο κόσμος που συναντάτε, τι σας λέει. Κόσμος αγκομαχεί, δηλαδή τι να πει. Λέει, περνάει ο καιρός και δεν βγαίνει ο μήνας μετά τις 20. Δεν βγαίνει ο μήνας μετά τις 20. Ας μειώσει επιτέλους τους έμεσους φόρους. Ας μειώσει τους έμεσους φόρους. Πολυτεχνείο να πας. Θα πάω. Άρα, τι κάνετε. Τι γίνεται. Καλά είμαστε. Καλά, εδώ προσπαθούμε. Χειμώνα τώρα. Πέφτουν οι δουλειές. Πέφτουν πάρα πολύ. Υπερβολικά. Θα πέσει τώρα και ο φόρος από πάνω. Κάτσε, αυτά δεν είναι τίποτα. Εδώ αδείς πρόσωπο να πληρώνει. Εδώ δεν μπορεί να φανταστείς. Πεζοδρόμια 0, δήμος πουθενά, Αθηναίων. Μόνο να γράφουν, ξέρουν, τίποτα άλλο. Υπάρχει κάποια πρόταση που θα να κάνει στον πρόεδρο να σε ακούσει να. Τι πάνε όλα καλά. Σα στηρίζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Βλέπετε, ο κόσμος είναι θετικός σε εσάς και στη νέα πρόταση που φέρετε. Κάτι τέτοιο δυστυχώς μέσα στο κόμμα σας φαίνεται να μην περνάει. Γιατί? Το κόμμα είναι για την κοινωνία. Καταρχάς πέρασε. Δεν ισχύει, δεν περνάει. Περνάει σε κάποιους κύκλους προφανώς και πέρασε και με απόλυτη πλειοψηφία. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Κάποιος ο οποίος αυτοποκαλείται αριστερός είναι ενάντια στην άμεση δημοκρατία. Ουδέποτε είπα εγώ ότι τα όργανα δεν έχουν σημασία, το αντίθετο. Πάντα τη ρόλο εξαρτικό. Αλλά υπάρχει και μία βάση η οποία, καλώς ή κακώς, εκφράστηκε όχι μόνο τώρα, αλλά εκφράστηκε στις περασμένες εκλογές. Χάσαμε κόσμο. Χάσαμε 600.000 ψήφους, χάσαμε 600.000 συμπολίτες μας στην αποχή. Αυτό κάποιοι πρέπει να το πάρουν χαμπάρι. Εγώ δεν ήμουν στέλεχος πρώτης γραμμής τότε. Αλλά προφανώς κάποιοι ήταν μέρος μιας στρατηγικής, πολιτικής στρατηγικής, η οποία έλαβε την απάντησή της από τον Έλληνα και την Ελληνίδα στις περασμένες εκλογές. Εγώ θέλω να έχουμε μια κυβερνητική σύγχρονη αριστερά. Το οποίο σημαίνει και πατριωτική αριστερά. Αυτή η προκατάληψη ότι δεν είμαστε υπέρ της έπαρσης της σημαίας, βεβαίως και είμαστε. Θέλουμε στιβαρή άμυνα. Θέλουμε να μην αποστρατικοποιούν τα νησιά μας όπως γίνεται τώρα. Θέλουμε να έχουμε παρεμβατικό κράτος στο περιβάλλον, στη στέγαση, για στεγή επιτέλους αυτή να μπορεί να λυθεί στη φτώχεια. Θέλουμε να χτίσουμε κοινωνικό κράτος πρόνοιας, το οποίο να έχει δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία. Τα νοσοκομεία που είναι σε αθλία κατάσταση. Αθλία κατάσταση. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάγκη από τον λαό να μπορούμε να μιλάμε με απλά λόγια και να δίνουμε λύσεις. Και εμένα αυτό πάει να πει σύγχρονη αριστερά. Να μπορέσουμε να είμαστε μέσα στην κοινωνία και μετά τα όργανα να δουλέψουν για να μπορούν να παραγάγουν πολιτική. Προτάσεις νόμου. Αυτό θα κάνουμε. Εντάξει, κύριε Κασελάκη, υπήρξε ένα θέμα. Καλά, ενώ... Τι γίνεται, παιδιά! Από το πλάτανο! Ένα μου! Παμαράκι!
μεταξύ είμαστε. Άλλη μια χρονιά καλά είστε. Μετά αρχίζουν δύσκολα. Πώς πάει? Ναι, εννοείται. Πολύ σωστό. Τα παιδιά στην Ελλάδα να μπορούν να σπουδάσουν αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Όχι να βάζουμε αυθαίρετους φραγμούς. Πρέπει να ξανασκεφτούμε όλα αυτά. Ας έρθει ο κ. Μητσοτάκης μαζί μια βόλτα. Πώς είσαι καλά, κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Where are you from? Turkey. Turkey, where about? Istanbul. What? Istanbul. Istanbul? Welcome, welcome to Greece. Thank you. Κοιτάξτε, το κόμμα μας με κοινωνικά ερίσματα θα γίνει κυβέρνηση. Ενώ καμία αμφιβολία. Αυτό σημαίνει συνδυασμός. Δεν μπορεί ένα άτομο μέσα σε δύο μήνες να το κάνει κυβερνός απαράταξη. Εντάξει, χρειάζεται συνδυασμός, προτάσεις νόμου, ξεκάθαρες πολιτικές, καινούρια φρέσκια ομάδα μαζί με τα έμπειρα στελέχη μας που μπορούν να δώσουν εναλλακτική ή σοβαρή λύση. Αυτά χρειάζονται λοιπόν όλοι και όλες να δώσουν, να δώσουν λίγο ένα... Γεια σας. Είστε πόσο όμορφα. Πώς πάει? Καλά. Τι εγώ να κάνεις ακόμα? Μόνο αυτά είναι, εντάξει. Να καλά. Πώς πάτε, παιδιά? Για το αγώνας. Περιμένουμε εδώ τουρίστες πολλούς. Έχει πέσει. Εντάξει, τώρα λίγο φυσιολογικό. Από ακρίβεια πώς πάτε? Ακρίβεια είναι, ακόμα είναι, εντάξει. Αντέχεται ακόμα. Εντάξει. Πάτε. Θα δουλέψουμε. Ευχαριστώ. Γεια. Πώς είστε? Καλά. Λοιπόν, θέλει λίγο υπομονή. Και το έχω πει πολλές φορές. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Λοιπόν, όταν έχεις... Μα εννοείται. Χαρά μας και τιμή μας στους ανθρώπους. Γιατί ρε εσύ άνθρωπε. Γιατί ρε εσύ άνθρωπε. Έτσι απλά, επειδή ξέρω ότι θέλεις να τα λες σωστά, απλά και όμορφα, ελληνικά. Τα λες σωστά. Ανθρώπινα. 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 Όχι με μάσκες. Όχι με μάσκες. Έτσι πρέπει. Έτσι, ε. Okay, εύχομαι ότι καλύτερο. Ευχαριστώ. Δύναμη. Για χώρα μας. Για όλους μας. Γεια σας. Για όλους μας. Καλά εσείς. Ξένα ρε. Μαρία. Καλά. Ναι, όλα καλά. Είμαστε με εσάς, ε. ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά. Και εγώ είμαι με εσάς. Αυτό είναι το βασικό. Γεια. Στέφανε. Τι γίνεται? Έχει παραιτηθεί ο κύριος Κούλογλου από την Ευρωομάδα, ο κύριος Τσακαλώτος με την κυρία Πέρκα. Κώδικα διοντολογία δεν είχαν συμφωνήσει. Αλλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά για την αριστερά των αξιών? Εντάξει. Θεωρείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν γαντζωθεί σε μια καρέκλα που ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι στον εαυτό του? Εσείς τι θεωρείτε? Το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να παραδώσει την έδρα ο καθένας. Προφανώς το καταστατικό ισχύει μόνο όποτε βολεύει τον καθένα, ναι. Προφανώς. Δεν πειράζει. Η αλήθεια θα λάμψει. Ο κόσμος, ξέρετε, τα βλέπει αυτά. Βλέπει το ότι κάποιος λέει ένα και μετά λέει το άλλο. Ξέρετε τι κερδίζει τις εκλογές? Τι κερδίζει τις εκλογές? Την εμπιστοσύνη του κόσμου. Ναι, έμεσα ναι. Τι, είναι πιο απλό αυτό που ρωτάω. Τις εκλογές τις κερδίζουν οι ψήφοι, ο λαός. Λοιπόν, ό,τι και να λέμε τώρα, ό,τι και να λέμε για την καρέκλα του καθενός και τα λοιπά, η μόνη αναμέτρηση που μετράει είναι η εμπιστοσύνη που είπες και εσύ, που θα δείξει ο λαός στις επόμενες ευρωεκλογές, στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Σωστά? Βέβαια. Αυτά έχεις καταφέρει και σε είσαι να κατέψεις. Όπως θα λέτε, ακριβώς. Είσαι αρχηγός. Άντε, καλύτερα. Μακάρι να πας καλά. Ευχαριστώ. Για τη χώρα μας. Έχουμε όλα καλά. Βλέπεις, για ποιο λόγο είναι όλοι εναντίον μου? Για ποιο λόγο? Εντάξει, όταν γιατί, είσαι... Γιατί αν κάνεις κάτι για τη χώρα σου, θα χάσεις την υπόλοιπη. Δείτε τι λέει ο λαός. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Ούτε στημένο να λένε. Καλώς. Λοιπόν, αυτό. Την εμπιστοσύνη την κερδίσουμε του κόσμου. Θα την κερδίσουμε διότι αυτό που κάνουμε είναι αξιωματικά δυνατό, από τη βάση του. Δηλαδή, δεν το εννοώ πολιτικά, το εννοώ μαθηματικά. Αξιακά. Όχι, αξιωματικά μαθηματικά. Δηλαδή, είναι ταυτόπρόσωπο. Είναι αυτονόητο ότι αυτό θα πετύχει. Επειδή αρχίζω από αυτό το οποίο είναι η ρίζα. Το οποίο είναι η επαφή με τον κόσμο. Ακόμα τον κόσμο. Δηλαδή, στη αξιωματικά μαθηματικά δεν εννοώ. Ναι. Σαν αξίωμα. Άρα λοιπόν, θα πετύχει. Αλλά δεν γίνεται αυθημερών. Πώς να θέσω πολιτική ατζέντα όταν υπάρχει μια κακοφωνία εκεί έξω?